να συνδεθούμε με τον Άρη Κουτσιούκη για το, να μας δώσει τα νεότερα για το τραγικό δυστύχημα, καθώς Άρη, δυστυχώς είναι 4 οι συνάνθρωποι μας που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το δυστύχημα. Έτσι είναι, ο άνθρωπος που νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένος, διασωληνωμένος από το όχημα που συγκρούστηκε με το λεωφορείο το τουριστικό από την Σερβία, κατέληξε και εκείνος στα τραύματά του. Έτσι λοιπόν ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την αστυνομία ότι ο αριθμός των θυμάτων πλέον ανέρχεται στους 4. 49 είναι συνολικά οι τραυματίες. Από αυτούς 33 διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Κιλκής, 13 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που εφημερεύει και 3 στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας. Οι περισσότεροι, από ό,τι μας λένε, δεν έχουν κάποια σοβαρά τραύματα. Πριν από λίγο, μάλιστα, καταφέραμε να μιλήσουμε και με τον οδηγό του λεωφορείου που ήρθε εδώ για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται το όχημα, μαζί με εκπροσώπους της εταιρείας της τουριστικής που εκπροσωπεί. Είναι τουρίστες από την περιοχή Νης της Σερβίας που ερχόντουσαν στην Ελλάδα για διακοπές στον Σταυρό Θεσσαλονίκης. Να σας πω ότι μας μίλησε λοιπόν ο οδηγός και μας ανέφερε ότι όπως ο ίδιος πιστεύει, ο οδηγός του αυτοκινήτου πιθανότατα κοιμήθηκε και ερχόταν προς το, μπήκε στο δικό του ρεύμα κυκλοφορίας. Γι' αυτό ο ίδιος κινήθηκε προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα, το λεωφορείο, να καταλήξει στο χαντάκι που βλέπετε, να χρειαστεί τόσο ο ίδιος όσο και οι επιβάτες να επιστρατεύσουν την ψυχραιμία τους, να σπάσουν τα τζάμια τόσο από μπροστά όσο και από την οροφή του διόροφου λεωφορείου που μετέφερε 78 επιβάτες, για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν. Ευτυχώς το χαντάκι στο οποίο έπεσαν δεν έχει νερό, ωστόσο είναι ένα σημείο το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο στην Εθνική Οδό Παθέ Πατρών Αθηνών Θεσσαλονίκης Ευζώνων, που καταλήγει στα σύνορα στο Τελωνείο των Ευζώνων. Είναι ένα σημείο καρμανιόλα, μας λένε κάτοικοι της περιοχής, στο οποίο δυστυχώς έχουν γίνει δεκάδες τροχαία δυστυχήματα. Έχουμε χάσει ανθρώπινες ζωές. Το σημείο στο οποίο σημειώθηκε είναι το σημείο που σας δείχνει τώρα ο Γιάννης Κερογλίδης, το σημείο της σύγκρουσης. Είναι ένα σημείο ευθεία, μια μεγάλη ευθεία στην οποία επιτρέπεται η προσπέραση. Τα δύο οχήματα κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση. Το λεωφορείο κατέβαινε προς Θεσσαλονίκη. Το ΙΧ πήγαινε προς Ευζώνους. Στο ΙΧ επέβαινε μια παρέα 4 ανδρών από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, που πήγαιναν για ψάρεμα στην ευρύτερη περιοχή. Και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και εμείς, εκτός από τα όσα μας είπε ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος είναι εμπλεκόμενος στο δυστύχημα, το ΙΧ φαίνεται πως μπήκε στο ρεύμα κυκλοφορίας του λεωφορείου. Μπήκε δηλαδή στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτή η σφοδρή σύγκρουση. Μάλιστα, στη συνέχεια, ένα ακόμη όχημα που ήταν σε κίνηση στον δρόμο συγκρούστηκε με το πρώτο όχημα. Σε εκείνο επέβαινε μια γυναίκα με το παιδάκι της από τη Σερβία. Τραυματίστηκαν, το παιδάκι πιο ελαφρά, η μητέρα λίγο πιο σοβαρά. Έχουν διακομιστεί όλοι τους στα νοσοκομεία και νοσηλεύονται. Όπως μας ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας του λεωφορείου, θα έρθει άλλο λεωφορείο για να παραλάβει τους τραυματίες, που τους επιβάτες, με συγχωρείτε, που δεν τραυματίστηκαν, αλλά και όσους είναι σε καλύτερη κατάσταση. Και από ό,τι μας είπε, ο προγραμματισμός λέει να συνεχίσουν κανονικά για τις διακοπές τους. Άρη, δεν υπάρχει κάποιος άλλος από τους τραυματίες που να είναι σε κρίσιμη κατάσταση ή να είναι πιο σοβαρά? Η κατάσταση σε όλους είναι ελεγχόμενη? Όχι, σοβαρά τραυματισμένος ήταν ο τέταρτος επιβάτης μόνο του ΙΧ, το οποίο συγκρούστηκε με το λεωφορείο, ο οποίος κατέληξε στα τραύματά του. Δεν έχουμε ενημέρωση για κάποιον πολύ σοβαρό τραυματισμό. Είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση η γυναίκα που επέβαινε στο δεύτερο όχημα που σας ανέφερα, το όχημα από την Σερβία με το παιδάκι μέσα στο αυτοκίνητο. Μας είπαν ότι είχε κάποια τραύματα στο θώρακα, φορούσε τη ζώνη της και ίσως από αυτό άνοιξαν και οι αερόσακοι, από ό,τι είδαμε στο όχημα. Έχουμε στείλει και κάποια πλάνα νωρίτερα, γιατί βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου και είναι λίγο δύσκολο να μετακινούμαστε κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης. Όχι, μην το κάνετε τώρα, Άρη, γιατί το πόσο δρόμος καρμανιόλα είναι αυτός, το καταλάβαμε, το δυστυχώς, με πολύ δυσάρεστο τρόπο. Ούτε στη Θεό υπάρχει στη μέση. Αυτό είναι το δεύτερο όχημα, λοιπόν. Μας είπες ότι υπάρχει διαχωριστική, διακεκομένη, άρα επιτρέπεται και η προσπέραση στο σημείο αυτό. Α, και αυτό είναι το ένα από τα οχήματα. Αυτό είναι το δεύτερο όχημα τώρα που βλέπετε. Είναι το δεύτερο που συγκρούστηκε, στο οποίο επέβαινε η μητέρα με το παιδάκι. Βλέπετε, έχουν ανοίξει και οι πλευρικοί αερόσακοι και οι αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού. Φορούσε τη ζώνη η γυναίκα. Ο τραυματισμός της, μας λένε οι πληροφορίες, ότι είναι στο θώρακα.
από την πρόσκουρση και εκείνο κατέληξε στην άλλη πλευρά του δρόμου, στο άλλο χαντάκι. Ευτυχώς δεν υπήρχε νερό. Το παιδάκι, ξέρουμε πόσο χρονών, δηλαδή, χειρότερα. Το παιδάκι είναι σε καλή κατάσταση. Χρονών. Δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμα για τις ηλικίες ούτε των τραυματιών ούτε των θυμάτων. Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, πάντως και οι τέσσερις νεκροί που επέβαιναν στο όχημα που συγκρούστηκε αρχικά με το λεωφορείο ήταν άνθρωποι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά χωρίς, ξαναλέω, να έχουμε ακόμη τα ακριβή στοιχεία. Πάντως, Άρη, και η εικόνα που μας δίνεις από το λεωφορείο, αλλά και η εικόνα που μας δίνεις από το ένα από τα δύο γιοταχή που εμπλέκονται στο δυστύχημα, αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Ήταν όντως πολύ σφοδρή η σύγκρουση. Είναι ένα σημείο το οποίο είναι μια μεγάλη ευθεία, στην οποία το όριο ταχύτητας, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα 110 χιλιόμετρα. Και υπάρχει διαχωριστική γραμμή που επιτρέπει την προσπέραση. Υπάρχει καλή ορατότητα, οι συνθήκες οι καιρικές ήταν καλές. Βέβαια ήταν την ώρα που ξημέρωνε, 6.30 το πρωί, δεν είχε πολύ φως ενδεχομένως στην περιοχή, στο σημείο. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες που έχουμε αλλά και η μαρτυρία του οδηγού του λεωφορείου που μετέφερε τους Σέρβους τουρίστες λένε ότι το γιοταχή μπήκε για λίγο στο αντίθετο ρεύμα. Δεν ξέρουμε όμως κάτω από ποιες συνθήκες. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Η προανάκριση έχει έρθει εδώ και αρμόδιος πραγματογνώμονας, και νωρίτερα οι αστυνομικοί της τροχιάς έκαναν τη συλλογή των στοιχείων που θα τους βοηθήσουν για να σχηματίσουμε συνολική εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Άρη Κουτσιούκη, σε ευχαριστώ πολύ.